βλέπεις ανθρώπους να είναι ασθενείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βλέπεις ανθρώπους να είναι στα αναπηρικά καρτσάκια και εσύ να κάθεσαι αμέτωχος, να παρακολουθάς απλά ή να μην μπορείς να βλέπεις αυτή την ασθένεια την οποία μαστίζει το ανθρώπινο σώμα. Είναι πολύ δύσκολο να συνέχεια από Θεσσαλονίκη να είστε καλά κι εσείς. Είναι πολύ δύσκολο, μα πάρα πολύ δύσκολο να γράφουν στα χαρτάκια ονόματα τα οποία έχουν προβλήματα υγείας, καρκίνους, λευκημίας, σκλήρυση κατά πλάκας, στις εντατικές, στα νοσοκομεία και σκέφτεσαι ότι πού πρέπει να είσαι, πώς πρέπει να είσαι σε αυτή την εποχή την οποία ζούμε, σε μια ωραία εποχή μπορώ να πω, που πάντοτε βέβαια από την εποχή του Χριστού υπάρχουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη γη μας, αλλά και στον άνθρωπο. Γίνεται ένα ερώτημα στο σημερινό Ευαγγέλιο, το οποίο μιλάει για τα δαιμόνια, όπου τη σημερινή εποχή είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος προοδεύει, η επιστήμη προοδεύει, αλλά μου γεννήθηκε ένα μεγάλο ερώτημα την ώρα που λειτουργούσα. Άραγε οι ασθένειες και τα κηρύγματα του Χριστού μας πρέπει να καταληθούν τη σημερινή εποχή? Μόνος μου, σας λέω κάποιες σκέψεις μου, ένα παιδάκι θα μπορούσε να έρθει να πει σε κάποιον από εμάς, σε κάποιον από εσάς, ότι τώρα έχουν σταματήσει όλα αυτά, δεν υπάρχουν όλα αυτά. Εάν εγώ το πω ότι δεν υπάρχουν όλα αυτά, τότε δεν ζω το Ευαγγέλιο και δεν αγαπάω τον Χριστό ή δεν αναγνωρίζω το Ιερό Ευαγγέλιο. Γιατί όταν ο Κύριος μας δίδαξε, εθεράπευσε, μαστιγώθηκε, συκοφαντήθηκε, σταυρώθηκε, έβγαλε δαιμόνια, εθεράπευσε και έδωσε τη γλυκύτητά του και το φως, αυτό αυτή τη στιγμή όλοι εμείς, οι χριστιανοί, όλος ο πλανήτης, αυτό αντιπροσωπεύουμε. Δηλαδή τι, το Ιερό Ευαγγέλιο. Εάν δεν πιστεύουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, τότε εις μάτιν κοπιώμε. Και σήμερα άκουσα ένα ωραίο από τους μακαρισμούς. Μακάρι οι μη δόντες και πιστεύσαντες. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι για χάρη εμένα ότι αυτοί θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι κλαίοντες ότι αυτοί θα γελάσουν. Είναι αλήθεια ότι διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, διαβάζοντας την πορεία του Χριστού, βλέπεις ότι το διαχρονικό, χριστιανέ μου, το Ευαγγέλιο είναι διαχρονικό και είναι και στη σημερινή εποχή και ανά τις εποχές των εποχών έως και Δευτέρας Παρουσίας. Είναι αλήθεια όταν διαβάζεις το Ευαγγέλιο, μελετάς τα σγραφάς, ότι μέσα εκεί μπορείς να ανακαλύψεις τη δικιά σου ζωή, να πάρεις δηλαδή θάρρος, κουράγιο, ελπίδα και να ζήσεις τα άδειλα και τα κρύφια. Εάν το θέλει ο άνθρωπος, μπορεί να ζήσει τα άδειλα και τα κρύφια. Εάν δεν το θέλει, τότε είναι δικό του θέμα. Αλλά δεν πειράζει, γιατί γνωρίζοντας όλοι μας ότι η ζωή του χριστιανού είναι να περάσει από αυτή τη ζωή, όχι μόνο του χριστιανού, όλων των ανθρώπων, είναι ότι θα περάσουμε από αυτή τη ζωή και στο τέλος, είτε με φόβο, είτε με πίστη, είτε με ελπίδα, θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Επέθανε και ο φτωχός, επέθανε και ο πλούσιος. Και ο φτωχός τον κράτησε στους κόλπους του Αβραάμ, τον δε πλούσιο φλεγότανε και τότε είπε, βάλε
τη δροσιά σου και φέρε μου την να δροσιστώ κι εγώ. Σας το λέω έτσι απλά, χωριάτικα. Δεν είμαι κάποιος σπουδαίος, ούτε κάποιος θεολόγος, ούτε τίποτα περισσότερο. Είμαι ένας απλός παπάς που απλά λειτουργεί σε μία σπηλιά 22 χρόνια και η σπηλιά αυτή μετατράπηκε από σπηλιά εξορίας σε σπηλιά εφορίας και φιλοξενίας, όπου πριν από 22 χρόνια δεν ήξερε κανένας αυτόν εδώ το χώρο και σπάνια την εβδομάδα να ερχότανε 3, 4 ή 5 άνθρωποι, και όταν ερχότανε 7 άνθρωποι με τον πατέρα Κωνσταντίνο πανηγυρίζαμε, διότι ήρθαν περισσότεροι άνθρωποι. Για κάποια χρόνια ο ναός δεχότανε πολύ λίγο κόσμο. Μετά ήθελε η χάρη του Θεού να συμβούνε ωραία πράγματα μέσα από την παράδοση και τους κανόνες της Εκκλησίας μας, διότι οι κανόνας δεν είναι αυτό, Πάτερ Σπυρίδων, που είστε θεολόγος, να το μιλάω με τα λόγια. Όταν εγώ, κύριε καθηγητά, μιλάω με τα λόγια, απλά μιλάω με τα λόγια. Εάν δηλαδή σας πω, κύριε καθηγητά μου, έχετε ωραία φωνή, μπράβο σας, συγχαρητήρια, εύχεστε για μένα και εγώ θα προσεύχομαι για σας. Θα πείτε ένα ευχαριστώ, αλλά εάν δεν έχετε δείξει, δεν δείξετε την ουσία, το ταλέντο της Αγίας σας φωνής και η ψηλωτά της και ευσεβεστά της φωνής, τότε το ένα είναι μόνο θεωρία και το άλλο είναι θεωρία και πράξη. Επομένως ο άνθρωπος πρέπει να κατανοήσει και να σκεφτεί, θέλουμε τη θεωρία ή θέλουμε την πράξη. Και έρχομαι στους λόγους του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Μα όταν θεραπεύτηκαν οι 10 λεπροί, ο ένας εγύρισε και είπε ευχαριστώ στον Χριστό. Σαν να μας λέει και ο Κύριος, μην περιμένετε να σας πούνε ευχαριστώ, αλλά επισκεφτείτε τις φυλακές, τα νοσοκομεία, επισκεφτείτε τους ασθενείς, δώστε τροφή στους ανθρώπους, χαρίσετε τους χαρά και χαμόγελο, πίστη και ελπίδα. Όχι με τη θεωρία, αλλά με τα βιώματά σας, τα δικά σας βιώματα. Δείξτε με τις πράξεις σας αυτά τα οποία θέλει ο ίδιος ο Χριστός. Η ουσία είναι μία, ότι όλοι περνάμε από αυτή τη ζωή και είναι τι θα αφήσουμε σε αυτή τη ζωή, τι θα προσφέρουμε σε αυτή τη ζωή και τι θα προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας. Αυτές είναι μερικές σκέψεις τις οποίες τις έκανα μέσα από το Ευαγγέλιο και μέσα από το σημερινό Ευαγγέλιο, αλλά και από την όμορφη και απέραντη χαρά την οποία μας διακατέχει στη λειτουργική ζωή των Αγίων Ισιδώρων, μόνο λειτουργική ζωή, τις ωραίες ψαλμωδίες των ιεροψαλτών μας και τη σημερινή όμορφη και γλυκιά παρουσία, ενθαρρυντική και σταθερή παρουσία του κυρίου καθηγητού μου, του κυρίου Θεοδόρου Βασιλικού, του άρχοντος πρωτοψάλτων, ο οποίος σαν πατέρας μπορώ να πω πραγματικά, αλλά και σας όχι μόνο σαν γνώστης της μουσικής, αλλά και σαν αληθινός πατέρας, ήρθε να παρακολουθήσει και να μας διδάξει με το ήθος και το ύφος του όλα αυτά τα οποία εμείς ακολουθούμε κατά κανόνα, μπορώ να πω, με τον πατέρα Σπυρίδωνα και τα άλλα τα παιδιά, αυτή την όμορφη και σιωπηλή, μπορώ να πω, γλυκιά κατάσταση εδώ του ιερού χώρου.